αισθάνθηκαν την άποψη της εξουσίας και των απέναντι ότι ο ρόλος του νομικού αναστάτη, ο ρόλος του δικηγόρου για αυτούς είναι θετικός. Για μας όμως όχι. Είμαστε και θα είμαστε εκεί. Δεν ήταν δουλειά μας, αλλά αναγκάστηκε να γίνει δουλειά μας. Να ανακαλύψουμε μετά από πιέσεις έντονες δύο εξαφανισμένους πολίτες, ο οποίος για 7 ώρες έψαχνε η οικογένειά τους, ήταν στο αστυνομικό μέγαρο, αναγκαστήκαμε να επισκεφθούμε, και όχι με τον πιο κόψον τρόπο, σας το λέω, τον ταξίαρχο, τον κύριο Παπουτσί, να του ζητάμε να μας πούν το πού βρίσκονται, αν είναι εν ζωή και το τι γίνεται. Και εκείνη τη στιγμή, ενώ ήταν στο ισόγειο και στο υπόγειο του αστυνομικού μεγάλου Χαλκιδικής, μας δήλωσε άγνοια και ότι δεν έχει ενημερωθεί για οποιαδήποτε προσαγωγή. Το επόμενο στάδιο. Έχουν αποφασίσει οι διοικητικές αρχές, από ό,τι φαίνεται, να δημιουργήσουν ένα φάκελο δεδομένων της περιοχής με τη λήψη γενετικού υλικού, με τις φωτογραφίσεις και τη λήψη δακτυλικών αποτυπωμάτων. Ένας δρόμος επικίνδυνος. Ένας δρόμος το οποίο αύριο μεθαύριο δεν θα ξέρουμε τι θα μας ξημερώσει. Ο καθένας μας πλέον είναι ύποπτος, όχι για αδικήματα τα οποία τελέστηκαν, για μελλοντικά πιθανόν, ακόμα και προβοκατόρικα, αδικήματα ή πράξη. Ένα γενετικό υλικό, το οποίο αυτή τη στιγμή εκτάσσει περίπου στα 50 άτομα, στο στάδιο των προσαγωγών. Και ρωτάμε, μη σέβουμε την άποψη και την πεποίθηση. Η προσαγωγή έχει δύο σκοπούς. Ένα, ή μία απλή εξακρίβωση στοιχείων, η οποία δεν μπορεί να διαρκέσει πάνω από 10-15 λεπτά, ή είμαστε στο στάδιο της προκατακτικής εξέτασης για να διαπιστωθεί αν έχει τελέσει οποιοδήποτε αδίκημα όπως αφέρει. Σε αυτό το στάδιο λοιπόν υπάρχουν τα δικαιώματα του κατηγορούμενου, του ύποπτου μάλλον, και υπάρχει το δικαίωμα να παραβρίσκεται το συνήγορός του. Δεν το αναγνωρίζουν αυτό το δικαίωμα, δεν μας επιτρέπουν να έρθουμε σε επαφή χωρίς καμία αιτιολογία, με πλήρη απαξίωση. Αυτό είναι το θλιβερό γεγονός της Ελλάδας του 2013.